Θα συναντήσουμε τον Αντώνη Φραγκιαδάκη, ένα 14χρονο κολυμβητή, ο οποίος είχε την ευλογία φέτος να πιάσει το σταυρό. Λοιπόν, πάμε να τον συναντήσουμε. 14χρονος, έπιασε το σταυρό και είναι χαρά μας, τον φιλοξενούμε να τα πούμε. Είναι αυτό που είπε ο φίλος εκεί στο Ρέθυμνο, ότι στόχος μου είναι να εμπνεύσω τη νέα γενιά να συνεχίσει αυτό το έθιμο και να βουτούν τα νέα παιδιά στη θάλασσα. Λοιπόν, Αντώνη, την καλησπέρα μας, πώς είσαι? Καλησπέρα σας. Δεν είναι και λίγο πράγμα ένας 14χρονος να πιάνει το σταυρό? Ναι. Για πες μας, πώς νιώθεις? Είναι μια ευχαρίστηση και το προτείνω σε πολλούς να το κάνουν. Αντώνη, βούτηξες πρώτη φορά φέτος για να πιάσεις το σταυρό? Ναι, πρώτη ήταν. Δηλαδή... Και πρώτη φορά που βούτηξες και... Ένα στα ένα που λέμε. Ναι. Για πες μας, ασχολείσαι με την κολύμβηση, έχεις επαφή με το υγρό στοιχείο και το χειμώνα ή απλά τα αποφάσισες και βούτυξες? Μόνο το καλοκαίρι. Δηλαδή χωρίς καμία... Έτσι αποφάσισα μια μέρα να... Ναι. Είμαστε μια παρέα και αποφάσισαμε κάποια παιδιά να βουτήξουμε. Λοιπόν, βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα εδώ με τον Αντώνη, ο οποίος πιάνει το σταυρό. Κρύα η θάλασσα, θαραλέει όσοι βούτυξαν ή... Μπορώ να πω ότι δεν ήταν πολύ κρύα. Α, δεν ήταν κρύα. Μάλιστα. Θαραλέως. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνεις? Έπιασε το σταυρό σήμερα, θα ξαναβουτήξεις? Του χρόνου θα γίνει σερί, πάμε για το 2 στα 2? Μπορεί. Δεν είναι και σίγουρα. Φίλοι σου, σε πήραν τηλέφωνο, το γνωρίζουν, το έμαθαν, ήρθαν σε επαφή. Για πες μας λίγο. Ήταν πολλά τα τηλέφωνα. Με πέρανε συνέχεια και με ευχές. Μάλιστα. Απευθυνόμενος τώρα σε παιδιά της ηλικίας σου, τι έχεις να τους πεις? Τους έχω να πω ότι δεν έχουν κάτι να χάσουν. Ναι. Και πάντα να προσπαθούν για αυτό που θέλουν. Να προσπαθούν για αυτό που θέλουν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μπράβο και σε σένα και στην οικογένειά σου βέβαια. Πίσω από μια ξεχωριστή πράξη που συνηθίζω να λέω κρύβεται και μία όθηση που προέρχεται από άξιους ανθρώπους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν...